Τις τελευταίες μέρες εκτελήσεται ένα συντονισμένο σχέδιο εκφοβισμού και τραμπούκικων επιθέσεων σε βουλευτές και μέλη της ελληνικής κυβέρνησης από περιθωριακές ακροδεξιές ομάδες και οργανωμένους προβοκάτορες. Οι επιθέσεις αυτές υποδαβλίζονται και υποστηρίζονται από ολιγαρχικά επιχειρηματικά συμφέροντα και μερίδα του κίτρινου ακροδεξιού τύπου που έχει αναλάβει εργολαβία το εμπόριο δίθεν πατριωτισμού. Τα περιστατικά αυτά έρχονται σε συνέχεια της επίθεσης στο Γιάννη Μπουτάρη, αλλά και του φασιστικού παραλυρήματος του Χρυσαυγή την Μπαρμπαρούση κατά την πρόσφατη συζήτηση στο Κοινοβούλιο. Η Νέα Δημοκρατία, κατά τα άλλα ευαίσθητη στα φαινόμενα βίας, φαίνεται ότι όχι μόνο δεν θέλει να καταδικάσει τις επιθέσεις στους βουλευτές και τα μέλη της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά αντίθετα. Με τη στάση της ηγεσίας της και τις εθνικιστικές και προκλητικές τοποθετήσεις βουλευτών της, νομιμοποιεί και προσφέρει πολιτική κάλυψη σε αυτές τις πρακτικές. Είναι προφανές πως θεωρεί ότι αφού δεν κατάφερε να πλήξει την κυβέρνηση με την καταστροφολογία, θέλει τώρα να επενδύσει στο πολιτικό κλίμα της ακροδεξιάς ιστερίας και των φασιστικών επιθέσεων. Η φιλελεύθερη μάσκα του κυρίου Μητσοτάκη έχει πέσει εδώ και καιρό. Οι επιλογές του έχουν μετατρέψει τη Νέα Δημοκρατία σε ουρά της Χρυσής Αυγής και άλλων ακροδεξιών περιθωριακών οργανώσεων. Σε ένα μόρφωμα που καμία σχέση δεν έχει πλέον με την μετριοπαθή κεντροδεξιά. Ο κύριος Μητσοτάκης, μέσα σε λίγες εβδομάδες και υπό την καθοδήγηση της ακροδεξιάς ηγετικής ομάδας, στην οποία έχει παραδώσει τα κλειδιά της Νέας Δημοκρατίας, έχει καταφέρει να εκφυλήσει το κόμμα του, μετατρέποντάς το σε πολιτικό υπερασπιστή και συνομιλητή φασιστικών και εθνικιστικών ομάδων. Νομίζει έτσι θα καταφέρει να οργανώσει ένα νέο 1965, μια νέα αποστασία. Υποτιμά τα δημοκρατικά αντανακλαστικά του ελληνικού λαού. Υποτιμά όμως και την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης. Θέλουμε λοιπόν να υπενθυμίσουμε στον κύριο Μητσοτάκη ότι αυτή η κυβέρνηση ούτε απειλείται ούτε εκβιάζεται. Θα συνεχίσει να πορεύεται με μοναδικό γνώμονα τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Θα συνεχίσει να πορεύεται για την οικονομική και κοινωνική ανασυγκρότηση της χώρας. Ας το βάλει λοιπόν καλά στο μυαλό του. Η χώρα σε 1,5 μήνα από σήμερα θα βρίσκεται εκτός μνημονίων. Ο αγώνας για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και των αδυνάμων θα συνεχιστεί με περισσότερα όπλα πλέον. Και πάνω απ' όλα, η μάχη κατά της διαφθοράς θα συνεχιστεί με αμείωτη ένταση. Το μόνο που θα πετύχει με τη στρατηγική της αποσταθεροποίησης ο κύριος Μητσοτάκης είναι να αποσταθεροποιήσει ακόμα περισσότερο την παράταξή του. Το σχέδιό του θα εκπυρσοκροτήσει και εκείνοι που τελικά θα καταρρεύσουν θα είναι ο κύριος Μητσοτάκης, η σημερινή ακροδεξιά ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και τα επιχειρηματικά συμφέροντα που τους στηρίζουν.